Αυτά λοιπόν έγιναν το πρωί έξω από την εισαγγελία Χίου με τα φυλοσοϊκά σωματεία να καταθέτουν μήνυση κατά γνώστον. Πολύ σοβαρό πάντως το πρόβλημα και πολύ σοβαρά όλα αυτά που καταγγέλουν, ειδικά όσον αφορά τον αριθμό των ζώων που βρίσκονται δηλητηριασμένα. Κοίταξε να δεις. Δεν δικαιολογείται με τίποτα η ρήψη της φόλας. Είναι μια εγκληματική πράξη. Βέβαια, από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα με πολλά ζώα τα οποία είναι ανεξέλεκτα, που πετάγονται μπροστά στην ώρα που οδηγάς και μπορεί να χτυπήσεις. Δημιουργούν και αυτά με τη σειρά τους προβλήματα, με έχει συμβεί σε όλους μας. Με άλλα τα οποία μπορεί να κάνουν ζημιά στα λουλούδια ενδεχομένως ή κλπ. Κάποιοι άνθρωποι ενοχλούνται. Αλλά το να ενοχλείσαι, γιατί πάω να δω αυτή την πλευρά, να δούμε την πλευρά αυτών που ενοχλούνται. Από το να ενοχλούμε μέχρι το να σκοτώνω, υπάρχει μια. Με αυτή τη λογική και ένας γείτονας μπορεί να σε ενοχλεί, δεν τον σκοτώνεις. Λοιπόν, να το έχουμε ξεκάθαρο. Διότι δεν φτάνει να διαμαρτυρόμαστε. Πρέπει να δούμε και τι μέτρα θα πάρουμε για να μειώσουμε τον αριθμό των αδέσποτων ζώων. Με τα σκυλιά φαίνεται ότι. Έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση. Με τα γατιά υπάρχει πρόβλημα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πιαστούν για να στηρωθούν οι γάτες. Από την άλλη πάλι, πρέπει να επισημάνουμε κάτι έτσι για να το βάλουμε κάτω, να το δούμε μαθηματικά. Από την ώρα που έχουμε μόνο μέσα στην πόλη 20 περίπου περιστατικά το μήνα, αυτό σημαίνει ότι μαθηματικά θα πιαστεί κάποιος. Μαθηματικά. Ευχής έργο είναι να πιαστεί κάποιος. Όχι, εγώ λέω θα πιαστεί κάποιος. Και εδώ θα πρέπει να ξέρει τι τον περιμένει. Οι ποινές είναι τεράστιες. Μιλάμε για δεκαετή κάθερση, μπορεί να πάει μέχρι δεκαετή και για 50-60 χιλιάδες το πρόστιμο το οποίο μπορεί να μπει. Δηλαδή δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι κάναμε την πλάκα μας. Έχουμε δει. Το λέω. Ακριβώς, ναι. Για να υπάρχουν και οι ευθύνες. Έχεις προσέξει τον τελευταίο καιρό στους κάδους του Δημοχείου απ' έξω που υπάρχει η πινακίδα ότι η ρήψη ζώων. Έχουμε μάθει πολλές φορές να τα πετάνε στους κάδους. Βεβαίως. Είναι ποινικό αδίκημα και έχει συγκεκριμένες ποινές μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αν η κάμερα σε πιάσει. Ακριβώς. Που είναι απέναντι. Που την έχει ο γείτονας στην κάμερα. Δεν είναι σημασία αν είναι παράνομη. Την έχει την κάμερα και σε γράφει. Και πιαστείς να πετάξει σκυλί ή γάτο στον κάδο, την έχει βάψει. Καλά κάνουν. Δηλαδή, εγώ δεν λέω καλά κάνουν ή όχι. Βεβαίως καλά κάνουν. Η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτές τις εγκληματικές πράξεις που δεν λύνουν το πρόβλημα, να ξέρουν ότι μπορεί ξαφνικά να βρεθούν μπροστά σε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Να καταστραφούν δηλαδή οικονομικά και να αρχίσουν και ποινή φυλάκισης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και δεν είναι να το υποτιμά κανένας. Θα έχετε υπόψη σας μια περίπτωση στο Καρφά, ενός ηλικιωμένου ο οποίος πιάστηκε να μετάει κατάκια. Ο άνθρωπος δεν ξέρω πόσες ζωές θα πρέπει να πληρώνει για να αντιμετωπίσει το πρόστιμο και το επιβλήθημα. Άρα λοιπόν, να σταματήσουν να γίνονται αυτές οι εγκληματικές πράξεις, όχι μόνο επειδή είναι εγκληματικές, αλλά επειδή μπορεί και να πληρωθούν πάρα πολύ ακριβά. Και νομίζω ότι αυτό το νόημα των ποινικών ευθυνών είχε και η σημερινή κατάθεση μήνυσης στην εισαγγελία για να το εμπεδώσει και ο κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Περνάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις του Δελτίου.